Αξιότιμο Προεδρείο, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σα και να σα μιλήσω για την συνοσυρότητα που παρατηρείται στην πολλαπλή σκλήριση και στο ζαχαρό διαβήτη. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια ότι η γενική κατάσταση των ασθενών και η ποιότητα ζωή του εξαρτάται από την κύρια νόσο και τι σχετικέ με αυτήν θεραπεία, από τι επιπλοκέ που μπορεί να επιφέρει η ίδια η νόσο και η αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών και φυσικά αν υπάρχει συνοσιρότητα και τι σχετικέ θεραπείε. Και τέλο, το κοινωνικό-οικονομικό στάτο του ασθενή. Σε μία λοιπόν μελέτη που έγινε στον Καναδά με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών φάνηκε ότι κατά τη στιγμή της διάγνωσης η συνοσυρότητα είναι συχνή, ότι διαφέρει ανάμεσα σε ηλικιακέ ομάδες, ότι έχει επίδραση στην θνητότητα και ότι σχετίζεται με καθυστέρηση στη διάγνωση. Σε αυτό εδώ λοιπόν το πινακάκι βλέπουμε ότι η συνοσυρότητα αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλεία σε ασθενεί με πολλαπλή σκλήρινση και αυτό έχει ω αποτέλεσμα αυξημένο κόστο περίθαλψη, κίνδυνο, κίνδυνο νέων υποτροπών και κίνδυνο εξέλιξη αναπηρία του ασθενή. Σε ασθενεί με πολλαπλή σκλήρινση, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, συχνά παρατηρούνται αυτοάνωσε ή και μη αυτοάνωσε παθήσει. είναι, ε, Παθήσει του θηροειδή, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωρίαση, σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, μια χρόνια πνευμενοπάθεια και φυσικά ζαχαρόδη διαβήτη. Βλέπουμε επίση ότι κατά τη διάγνωση, ο ασθενή, ένα στου 7 ασθενεί, παρατηρεί, παρατηρείται ότι υπάρχει και με μια αγκιακή πάθηση και επίση ένα στου 4 ασθενεί που διαγνώσκεται με σκλήρυνση έχει ήδη και την κατάθλιψη. Σε αυτό εδώ λοιπόν το πινακάκι βλέπουμε ότι η συνοσιρότητα μαγειακέ παθήσει παθήσεις σχετίζεται με μια ταχεία εξέλιξη της αναπηρίας και συγκεκριμένα ο ζαχαρόδης διαβήτης ανάμεσα στην υπέρταση, στην υπερλυπηδεμία ή σε κάποια καρδιακή νόσο αυξάνει τον κίνδυνο να εμφανίσει ο ασθενής μια πρόημη διαταραχή της βάδισης. Όπω επίση και την πρώιμη χρήση τόσο ετερόπλευρη όσο και αμφωτερόπλευρη ε, χρήση βοηθήματο για τη του. Εδώ έχουμε ένα άλλο σχεδιάγραμμα, στο οποίο βλέπουμε στον κάθετο το άξονα τον ποσοστό των ασθενών που δεν χρειάζονται βοήθεια στη βάδισή του και στον οριζόντιο άξονα τη διάρκεια τη νόσου. Η συνοσ... Κατά τη... Όταν υπάρχει λοιπόν συνοσυρότητα, η εξέλιξη τη αναπηρία παρατηρούμε ότι εγκαθίσταται πολύ πιο γρήγορα. Ζαχαρότη διαβήτη λοιπόν και σκλήριση κατά πλάκα. Πόσο συχνά υπάρχουν αυτά τα διο... συνυπάρχουν αυτά τα νοσήματα και αν υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε εμεί την επιβάρηση των ασθενών από την παρουσία τη πολλαπλή κλήρηση και του ζαχαρόδη διαβήτη. Ο ζαχαρόδη διαβήτης και στι δύο μορφέ του, τύπο 1 και τύπο 2, απαντάται σε αυξημένο ποσοστό 2 με 5 φορέ συχνότερα στου ασθενεί με πολλαπλή κλήρηση. Αιτία τη συνύπαρξη των δύο αυτών νοσημάτων είναι η κοινή του καταγωγή. Δηλαδή, ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματο, γνωστά ω αυτοάνωσα. Ο ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 παρατηρείται συχνά σε ασθενεί με πολλαπλή σκλήρυνση. 8 με 14% των ασθενών έχουν ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Και αυτό οφείλεται συνήθω λόγω τη συχνή χρήση κορτιζόνη, τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα των ασθενών και τις παχυσαρκίες που συχνά συνοδεύει την νόσο. Πόσο πολύ επηρεάζει λοιπόν η συνοσυρότητα τη ζωή των ασθενών. Έχουμε λοιπόν αμυγός οργανικές επιπλοκές και έχουμε και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς. Θα δούμε πρώτα τις οργανικές επιπλοκές του ζαχαρόδη διαβήτης ασθενείς με πολλαπλή σκλήρινση. Ο ζαχαρόδης είναι μία πάθηση που καθιστά τους πάσχοντες ευάλωτους σε λιμόξεις. Κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα έναν ασθενή με πολλαπλή κλίνηση, ο οποίο λαμβάνει ανοσοτροποποιητικές αγωγέ. Η μειωμένη κινητικότητα των ασθενών με πολλαπλή κλίνηση προδιαθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο φλεβικών θρομβώσεων και άτονων ελκών, που στο ζαχαρόδι διαβίτην ιδιαίτερα συχνά. Η συχνή χρήση κορτιζόνη προδιαθέτει σε και απορριθμίζει συχνά του ασθενεί με ζαχαρόδιαβίτη. Η έλλειψη σωματική άσκηση στου ασθενεί με σκλήρηση κατά πλάκα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη ρύθμιση του ζαχαροδιαβήτη. Η συχνά επιβεβλημένη χορήγηση ινσουλίνης για τον ζαχαροδιαβητικό, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη χορήγηση ενέσιμη ανασωτροποποιητική αγωγή, επιβάλλει πολλαπλέ υποδόριε ενέσει στο ίδιο άτομο, με αποτέλεσμα συχνά δερματικού αριθμού, υποδόριε φλεγμονέ και λιποδιστροφία. Οι ψυχοκοινωνικέ επιπτώσει του ζαχαροδιαβητικού, του ζαχαροδιαβήτη, του ασθενεί με σκλήρη καταπλάκα. Η συνύπαρξη δύο χρόνων νοσημάτων που επιβάλλουν τη συχνή και συστηματική παρακολούθηση από γιατρού διαφορετικών ειδικοτήτων επιφέρει μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. Η οικονομική επιβάρυνση τη συγχώρηση φαρμάκων υψηλού κόστου που δεν καλύπτονται πλήρω από τα ασφαλιστικά ταμεία και η συχνή διενέργεια πολλών και ποικίλων εργαστηριακών εξετάσεων επιβαρύνει μέγιστα οικονομικά τον σκληρητικό ασθενή. Τέλο, η αναγκαιότητα αυστηρή τήρηση κανόνων διατροφή, καταμέτρηση τη γλυκόζη τρει ή και περισσότερε φορέ ημερησίω, αλλά και τη ένεση τη ισουλήνη δύο με τρει φορέ ημερησίω, συχνά κάνουν του ίδιου επιβα... επιβαρημένου ασθενεί με σκλήρινση να αποφεύγουν τι κοινωνικέ συναναστροφέ με αποτέλεσμα να απομονώνονται κοινωνικά. Τρόποι που μπορούμε να μειώσουμε την επιβάρηση των ασθενών από τη συνοσηρότητα τη κλήρινση και του διαβήτη. Ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών για τη σωστή εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών. Προσεκτική επιλογή των σημείων ενέσεων ινσουλίνης και ενέσεων για τη σκλήρινση, όπως είναι το κόπαξο και διάφορες άλλες εντερφερόνες. Καθημερινή εναλλαγή των σημείων ενέσεων, φροντίδα του δέρματος, συστηματική παρακολούθηση από συνεργαζόμενε ειδικότητε σε νοσοκομεία που παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονη παρακολούθηση των δύο νοσημάτων, ψυχολογική υποστήριξη, άμεση πρόσβαση σε κοινωνικά ευεργετήματα που προβλέπει η νομοθεσία. Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα δύο ασθενεί, ο ένα στα δύο αυτά σώματα, ο ένα ασθενή έχει πολλαπλή σκλήρηση και ο άλλο ζαχαρότη διαβήτη. Και θέλω να δείξω πώ αυτά τα δύο νοσήματα έχουν πόσο κοινά χαρακτηριστικά σημεία και συμπτώματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσβάλλουν, προσβάλλονται τα μάτια, προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστημα, προσβάλλονται το ουροπητικό σύστημα και πολλά άλλα συστήματα τα οποία έχουν κοινά συμπτώματα και κοινά σημεία εμφάνιση. Η συνεισφορά λοιπόν του νοσηλευτή στη διαχείριση του ασθενή με μία χρόνια νόσο είναι σημαντική. Βλέπουμε ότι έχει μεγάλο ρόλο, παίζει ο νοσηλευτή στην αυτοδιαχείριση τη νόσου, το μεγαλύτερο, και το επόμενο κομμάτι είναι η ψυχολογική υποστήριξη που παρέχουμε στα άτομα αυτά. Επίση, ο νοσηλευτή λειτουργεί ω εκπαιδευτή, ω μεταφραστή, ω παρατηρητή. Αναφέρει στο γιατρό αυτά που βλέπει, που μπορεί να μην τα έχει δει κιόλα ο γιατρό, αλλά, αλλά εμεί οι ίδιοι πρώτοι τα βλέπουμε και τα αντιλαμβανόμαστε. Και είναι ο ρυθμιστή. Πάντα στόχο μα είναι ο ασθενή. Μπορούμε να αλλάξουμε την εξέλιξη τη πορεία τη νόσου και εμείς, εμείς, θα παραπέμψουμε αν χρειάζεται τον ασθενή σε διάφορες άλλες ειδικότητε. Είναι πολλά λοιπόν τα πρόσωπα που έχει ο εξειδικευμένος νοσηλευτής της κλίνης κατά πλάκας. Είναι αυτός που θα υποστηρίξει τον ασθενή, την οικογένειά του και τους φροντιστές του. Είναι αυτός που θα αναγνωρίσει τυχόν υποτροπές και θα δώσει τις οδηγίες για να τι αντιμετωπίσει ο ασθενής είναι αυτός που θα τον βοηθήσει στο να είναι συνεπής και συνεργάσιμος στην θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει, η οποία θα είναι χρόνια, αυτός που θα τον εκπαιδεύσει και θα τον βοηθήσει να συνεχίσει την πορεία εξέλιξης στον χρόνο. Η νοσηλευτική φροντίδα, λοιπόν, σε έναν ασθενή με ζαχαρόδι διαβήτη ο νοσηλευτής θα βοηθήσει ώστε να αλλάξει το lifestyle του ασθενή, γιατί μιλάμε για μία χρόνια νόσο, και αυτό θα το κάνει με το να τον δώσει ε, οδηγίες και να τον εκπαιδεύσει σωστά, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος την νόσο. Η νοσηλευτική φροντίδα, λοιπόν, εστιάζεται στο ότι ο νοσηλευτής ε, ελέγχει και παρακολουθεί τον ασθενή τόσο κλινικά όσο και βιοχημικά. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοδιαχείριση της νόσου. Η νοσηλευτική φροντίδα λοιπόν του ασθενή με ζαχαρόδι διαβήτη είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής όπως είπαμε. Ο νοσηλευτής έχει το πιο σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτή. Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και πώς θα διαχειριστεί την νόσο. ο, ασθενής είναι αυτό, ο νοσηλευτής είναι αυτός που θα εξηγήσει στον ασθενή πώς θα πρέπει να ρυθμίζει το ζάχαρό του όταν πρόκειται να υποβληθεί σε κάποια εγχείρηση, αν υπάρχει κάποιος πυρετός ή κάποια άλλη λίμωξη, να ελέγχει και να παρακολουθεί το ζάχαρό του στο αίμα, να αποφεύγει ή να διακόψει τη χρήση αλκοόλ, να συμμορφωθεί στη λήψη φαρμακευτική αγωγή, να αναφέρει οποιαδήποτε ενόχληση ή αλλαγή τη κατάσταση τη υγεία του και να υποβάλλεται σε τακτικού εργαστηριακού ελέγχου. Φεύγοντα, λοιπόν, να πάρουμε μαζί μα δύο σημαντικά μηνύματα, τα οποία είναι ότι κάποιε από τι συνοσηρότητε που παρουσιάζονται σε ασθενεί με πολλαπλή να, μπορούν να προληφθούν ή να διαχειριστούν καλύτερα με μια επιπρόσθετη φροντίδα των ασθενών. Περισσότερε μελέτε είναι απαραίτητε για να δούμε την επίδραση τη συνοσυρότητα στι θεραπείε για την πολλαπλή κλίνηση και αντίστροφα. Άρα, καταλήγουμε ότι αυτά δύο νοσήματα, μιλάμε για δύο νοσήματα με πολλά χαρακτηριστικά, όπω είναι το ότι είναι χρόνια, είναι αυτοάνωσα, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωή των ασθενών και τι οικογένειέ του. Και ο ρόλο του νοσηλευτή είναι σημαντικό, είναι αυτό που θα μπορέσει να βοηθήσει και να αλλάξει την εξέλιξη πορεία τη νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τάτση, για την ωραία παρουσίαση. Ε, κάποια ερώτηση που θα, θα ήθελατε να κάνετε. Να μας περιγράψετε λίγο την εμπειρία που έχετε στο κέντρο που εργάζεστε στις με, με ασθενείς με ζαχαρότητα διαβήτη απορριθμίζονται ή θέλουν να έχουν, ε, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο ένα νόστιμα στις ή στο διαβήτη ή τελικά ε, σε κανένα. Δίνουν και στα δύο βαρύτητα όταν υπάρχει αυτή η συνοσυρότητα. Είναι δύσκολο. Το φορτίο είναι διπλό για μένα. Όταν υπάρχει και η σκλήρυνση και ο διαβήτης, σίγουρα το φορτίο που έχει ο ασθενή είναι μεγαλύτερο. Το καλό είναι ότι οι ασθενεί που έρχονται σε εμά έχει, έχει γίνει ήδη διάγνωση του διαβήτη, οπότε ξέρουμε και εμεί πώ θα διαχειριστούμε αυτά τα άτομα και πώ θα τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε τίθεται άμεσα στο, στο σωστό διατολόγιο. Ε, γίνεται το στίκ ζαχάρου τις ώρες που πρέπει να γίνει. Ε, πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν την αντιλία από μόνοι τους, είναι ήδη εκπαιδευμένοι και μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έρχονται με τις αντίλιά δηλαδή και ρυθμίζουν το ζαχαρό τους. Γενικώ υπάρχει μια σωστή και ολοκληρωμένη και οργανωμένη νομίζω παρακολούθηση στους ασθενείς αυτούς που έρχονται και με διαβήτη. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ρωτήσω... δεν <laughs> 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 που είναι πρακτικό αυτός που έχει διαβήτη, ας μην πούμε διαβήτη τύπο 2, τύπου 1, που είναι και αυτό άνωσο νόσημα, είναι η πιο συχνή επίπτωση της κατά πλάκα σε αυτόν τον πληθυσμό. Ή το αντίστροφο, αυτός που έχει πλάκα στις κλίνησης, έχει πιθανότητες όχι μέσω φαρμακευτικής παρέμβασης, να εμφανίσει διαβήτη τύπου 1. Συσχετίζονται αυτά τα νοσήματα. Λέμε, παραδείγματο χάρη, αυτό που έχει διαβήτη τύπο 1 θα έχει πιο συχνά λεύκη ή μπορεί να έχει πιο συχνά χασιμότο ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, μπίρμερ. Συνδυάζονται αυτά τα νοσήματα. Η καταπλάκα τη και ο διαβίτη τύπου 1 είναι συσχετίζονται, είναι πιο ο επιπολασμό. Είναι πιο συχνό του διαβίτη τύπου 1 στου ασθενεί που έχουν καταπλάκα τη Νομίζω ότι είναι, ναι. Θα έλεγα ότι είναι. Ε? Δεν δεν είναι. δεν, είναι. δεν Δεύτερο, επηρεάζεται από τη θεραπεία ή από τις επιπτώσεις του νοσήματος. Ε, δεν είναι συχνό, διότι η καταπλάκα σκληρήση φαίνεται ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι καθαρά καλά αυτό το νόσημα ή αν είναι επίκτητο επί, επίδραση το αυτό άνοσο νόσημα, Κατά πόσο είναι υπάρχει κληρονομικότητα δηλαδή. Στο διαβίτη τύπου ένα υπάρχει μια, μια κληρονομική καταβολή συν όλα τα άλλα. Mm -hmm. Στην καταπλάκα σκληρήση φαίνεται ότι υπάρχει ένα δευτερογενό επίκτητο παράγοντα που προκαλεί αυτό, είτε είναι μια ίωση, είτε είναι κάτι άλλο. Πάσει πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο η έργα που έχει κατά πλάκα να έχει κεριαβίτη. Πολύ, βέβαια, σίγουρα. Πολύ δύσκολο. Και είναι πολύ δύσκολη. Δύσκολο ο χειρισμό, δύσκολη, η αντιμετώπιση, ψυχολογική επιβάρυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Προχωράμε στην τελευταία ομιλία.